Ως το πιο δυνατό χαρτί της Ελλάδας για την αναπτυξιακή προοπτική της και τον τουρισμό αναδεικνύεται ο πολιτισμός που σε συνδυασμό με την άειλη πολιτιστική κληρονομιά και τη σύγχρονη δημιουργία επιτρέπει στη χώρα να βαδίσει στα βήματα της σύγχρονης Ευρώπης. Στην έναρξη του 11ου Φόρουμ Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης που διεξάγεται στον Πλατανιά Χανίων, αναπτύχθηκαν οι άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται το οικοδόμημα των ελληνικών πολιτιστικών διαδρομών. Οι πολιτιστικές διαδρομές όχι μόνο στα πλαίσια τα ευρωπαϊκά, αλλά και στα εθνικά μας πλαίσια είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο το οποίο αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά, υλική και άειλη, τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία, την γαστρονομία, οτιδήποτε αφορά τουριστική επένδυση. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη χαρακτήρισε ως εξαιρετικά σημαντικό το συνδυασμό τουριστικής και πολιτιστικής επιχειρηματικότητας. Στην Ελλάδα έχουν αναπτυχθεί από το αρμόδιο Υπουργείο 16 πολιτιστικές διαδρομές από τις 48 που υπάρχουν στην Ευρώπη. Ξέρετε, είναι ο σπουδαιότερος άξονας ανάπτυξης για τη χώρα μας. Δεν είναι κάτι που είναι απλά μουσιακό, η ιστορία μας, τα αρχαιολογικά μας μνημεία που είναι μοναδικά. Είναι η άειλη πολιτιστική μας κληρονομιά, όλο αυτός ο δρόμος που έρχεται από την πηγή και τη μήτρα της αρχαίας μας ιστορίας μέχρι σήμερα, οι νέες παραγωγές πολιτισμού, οι νέοι καλλιτέχνες, όλος αυτός ο δρόμος είναι το μεγάλο μας δώρο. Στο 11ο Φόρουμ Πολιτιστικών Διαδρομών συμμετέχουν 400 σύνεδροι από 37 χώρες. Η Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Ντόρα Μπακογιάννη, τόνισε τη σημασία της δράσης. Είναι μία από τις πιο αξιόλογες και πιο σημαντικές πολιτιστικές δράσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αναδεικνύει πόσο ο πολιτισμός μπορεί να ενώσει, πώς οι ρίζες μπορεί να βοηθήσουν στην αλληλοκατανόηση των λαών και των κοινωνιών, πώς τελικά για να αποφύγουμε τον πόλεμο πρέπει να μπορούμε να κατανοήσουμε την ιστορία και την ταυτότητα τη διαφορετική. Με το πλούσιο πολιτιστικό της απόθεμα, η Κρήτη αποτελεί μήτρα πολλών πολιτιστικών διαδρομών. Αναδεικνύει τον πολιτισμό, την ιστορία και δείχνει το δρόμο που πρέπει να βαδίσουμε ως Κρητική. Συνεργαζόμαστε με όλες τις φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κάνουμε την Κρήτη ακόμα πιο δυνατή. Το 11ο Φόρουμ Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης τελεί υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.